Ήταν ένας αγώνας που έγινε γιατί απλά έπρεπε να γίνει προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του κυπέλλου Ελλάδος. Ευκαιρία λοιπόν για τους Χουάν Ραμόν Ρότσα και τους Αμπάγεβιτς να δοκιμάσουν αρκετούς από τους παίκτες που δεν είχαν την ευκαιρία να φορέσουν μέχρι στιγμής τη φανέλα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Διψασμένοι και πιο ρεξάτοι για διάκριση φάνηκαν οι γηπεδούχοι σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που κυρίως το πρώτο ημίχρονο απογοήτευσαν τους 2.540 παρευρισκόμενους στις παγωμένες εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου και φυσικά τον προπονητή τους. Πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε έτσι όπως μπορούσαμε να παίξουμε. Μπορεί να είναι και λόγος γιατί δεν έχουμε παίξει ορισμένοι παίκτες πολλά παιχνίδια. Αλλά παίξαμε και λάθος. Αυτό είναι αλήθεια. Μέσα σε 16 λεπτά ο Παναθηναϊκός πέτυχε 3 τέρματα με τους Λούι Χριστοδούλου, Αλεξούδη και Γιώργο Γεωργιάδη του Χαραλάμπους, παλεύοντας τουλάχιστον για το γόητρο. Κάτι που θυμήθηκαν οι φιλοξενούμενοι λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε και μείωσε το σκορ με να δώσω του Σαραβάκου, το πρώτο εις βάρος της παλιάς του ομάδας. Ο ρυθμός έπεσε στην επανάληψη μαζί με την απόδοση των δύο ομάδων. Τα αίματα άναψαν στο 89 όταν ο Κοπιτσής τραυμάτισε το Μαραγκό, χωρίς πάντως να υπάρξει συνέχεια ούτε στον τραυματισμό ούτε βέβαια στην παρεξήγηση. Ήταν ένα καλό παιχνίδι που κάναμε με παιδιά που δεν έχει ο κόσμος να συνηθίσει να του δουλέψει. Και είναι ευχάριστο για μένα που δίνουν ένα πρόσωπο ανάλογο με τις προσδοκίες που έχουμε εμείς. Σοβαρές καταγγελίες για την Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της ΕΠΟ δηλαδή.